Ό,τι αξίζει για το τραπέζι σας θα το βρείτε στην Κρεατοζωοεμπορική Μάνης. Κρέατα ντόπια, ελληνικά, σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Παραδοσιακό λουκάνικο και σύγκλινο Μάνης με σφραγίδα ποιότητας Τσατσούλης. Ακόμη κοκόρια χωριάτικα, τυροκομικά, κατεψυγμένα. Στο κατάστημά μας στη Σπάρτη, Όθωνος Αμαλίας 71, λειτουργεί ψητοπολείο με ψητά σούβλας αλλά και της ώρας. Κοκορέτσι, κοντοσούβλι, αρνί σούβλας, χειροποίητο σουβλάκι, χοιρινό ή κοτόπουλο που μπορείτε να τα συνοδεύσετε με μπύρα ή αναψυκτικά. Τηλέφωνο 2731083514. Κρεατοζωοεμπορική Μάνης Τσατσούλης. Σπάρτη, Γήθιο, Αρεόπολη. Τέσσερις γενιές παράδοση. Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαπτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310-89860 και 697-6767-874 και στην ιστοσελίδα www.apella.gr. Απέλα Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων. Μια συζήτηση για την παιδική προστασία και όχι μόνο, είναι πάντοτε μια πολύ ενδιαφέρουσα και δύσκολη συζήτηση. Σήμερα έχω την ευχαρίστηση να φιλοξενώ στην συζήτηση αυτή δύο ανθρώπους, δύο νέους ανθρώπους, οι οποίοι ασχολούνται πολλά χρόνια με το θέμα το συγκεκριμένο, με τρόπο επιστημονικό, συστηματικό και βεβαίως από ό,τι θα δούμε και στην πορεία της συζήτησης, με έναν τρόπο που ξεπερνάει τα απλά όρια της επαγγελματικής ενασχόλησης και αγγίζει πλέον τα όρια του ανθρώπινου ενδιαφέροντος και της αφοσίωσης. Θέλω να καλωσορίσω, ξεκινώντας από την Μπέτη Τηλεοτσάκου, τη συμπατριώτησά μας, η οποία, Μπέτη, είναι υπεύθυνη του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, συγγνώμη, είναι υπεύθυνη, είναι κοινωνική ψυχολόγος και πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Εκπαίδευση και την Αποκατάσταση Ατόμων με Προβλήματα Όρασης. Και επίσης ήσουν μέχρι πριν λίγο καιρό διοικήτρια της Παιδόπολης του Αγίου Ανδρέα του Υπουργείου Υγείας. Η οποία Παιδόπολης είναι... Είναι μία από τις πολλές παιδοπόλεις που έχει φτιάξει... Μία δομή δηλαδή του Υπουργείου Υγείας... Είναι μονάδα κοινωνικής φροντίδας παιδιών. Παιδιά. Και η δραστηριότητά σου επαγγελματική είσαι υπάλληλος του Υπουργείου... Είμαι στο Υπουργείο Παιδείας. Είμαι στην υποστήριξη παιδιών με προβλήματα όρασης στα γενικά και στα ειδικά σχολεία. Πολύ ωραία. Άρα δηλαδή έχεις εξειδικευθεί στα ζητήματα της όρασης από πλευράς ζητημάτων αναπηρίας. Αλλά έτυχε να βρεθώ στην Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας σαν διοικήτρια και πραγματικά επαγγελματικά 20 μήνες που κάθισα σε αυτό το πλαίσιο μπορώ να πω είναι ότι καλύτερο έχω κάνει επαγγελματικά. Μάλιστα. Ναι. Και είναι μαζί μας και ο κύριος Μενέλαος Τσαούσης, που παρά το γεγονός ότι πολλοί που θα σε ακούσουν θα σε θεωρήσουν Σπαρτιάτη, αλλά δεν είσαι Σπαρτιάτη. Δυστυχώς δεν είμαι. Παρότι είσαι Μενέλαος, παντρεμένος με την Ελένη και με γιο τον Λεωνίδα. Καλά, αυτό και αν δεν είναι ο ορισμός. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αλλά σημασία έχει ότι όλα αυτά τα ονόματα. Κοίταξε, κάτι πρέπει να κάνεις με τα πολιτικά σου δικαιώματα. Δεν ξέρω. Πάρτι από πολύ μικρό μυαλό μου. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ο κύριος Τσαούσης, λοιπόν, είναι ο υπεύθυνος του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ. Ακριβώς. Της Αθήνας. Ναι. Και παράλληλα είστε και εκπαιδευτής κινητικότητας και προσανατολισμού για άτομα με προβλήματα όρασης. Είναι η προηγούμενη ειδικότητά μου, την οποία χρησιμοποίησα και σήμερα ερχόμενος στη Σπάρτη, συνεργαζόμενος με την
σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Με αναπηρία, κάνοντας προγράμματα προσομοίωσης με σχολεία που κάνουμε το πρωί, έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και είχα τη χαρά να γνωρίσω και παιδιά από τα σχολεία εδώ πέρα και τα οποία μου κάνανε πάρα θετική εντύπωση με την έννοια της ευαισθητοποίησης. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, σε θέματα κοινωνικά. Επειδή τυχαίνει να είμαι εκπαιδευτικός εν ενεργεία και να διδάσκω σε σχολείο, ξέρω ότι και τα σχολικά βιβλία έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό βελτιωθεί σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα ρατσισμού και αντιμετώπισης της διαφορετικότητας μέσα στην κοινωνία μας. Αλλά και τα ίδια τα παιδιά πλέον και οι οικογένειες έχουν αρχίσει και βιώνουν και αντιδρούν θετικά σε όλα τα μηνύματα αυτά που παίρνουν και πιστεύω ότι σε αυτό οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό και ευαισθητοποίηση των παιδιών. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και το έχω διαπιστώσει. Προγράμματα ευαισθητοποίησης προσωπικά κάνουν τα τελευταία 20 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι πραγματικά τα παιδιά μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι έχουν πολύ πολύ καλύτερη νοοτροπία και συμπεριφορά σε θέματα ευαισθητοποίησης που έχουν να κάνουν με τα άτομα με αναπηρία. Μάλιστα. Έχει να κάνει και το γεγονός ότι πλέον και οι τάξεις, θα το βλέπετε και εσείς στο σχολείο, έχουν διαφοροποιηθεί. Πλέον υπάρχουν πολλά παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο και όλο αυτό το κομμάτι έχει βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Θα σας έλεγα ότι έχει βοηθήσει ακόμα και το γεγονός ότι μέσα στο σχολείο πλέον φοιτούν και παιδιά από άλλες εθνικές ομάδες. Και αυτός ο χαρακτήρας των διαφορετικών πολιτισμικών συμπεριφορών και δεδομένων βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα. Ακριβώς. Και έτσι να μπορέσουμε να ξεπερνούμε συμπεριφορές οι οποίες ίσως άλλες εποχές να είχαν και ακόμα και ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η συνεργασία σας με το Σωματείο των Ατόμων με Αναπηρία της Λακωνίας και με την Ομοσπονδία Πελοποννήσου των Ατόμων με Αναπηρία σας έφερε στη Σπάρτη, κυρίως τον κύριο Τσαούση, μιας και η κυρία Λεωτσάκου επισκέπτεται λόγω της καταγωγής της στην Λακωνία συχνά. Και είχατε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Και την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε με θέμα την παιδική προστασία, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και την δικτύωση που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και αυτό είναι μια μορφή δικτύωσης με τα σωματεία, με τα άτομα φυσικά, με αναπηρίες, από τα οποία μπορείτε να υποστηρίξετε πάρα πολύ και από τα οποία μπορείτε να αντλήσετε, φαντάζομαι, και πολύ ωφέλιμες πληροφορίες. Βέβαια, και γιατί η παιδική προστασία είναι μια ομπρέλα που περιλαμβάνει όλα τα παιδιά. Για είτε έχουν κάποια λίγο, αδυναμία στη σφαίρα των δυνατοτήτων τους, είτε όχι. Ναι. Για πέστε μας. Είναι τρομερό ζήτημα αυτό. Δηλαδή και πραγματικά χαίρομαι που γνωρίζω ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτά τα ζητήματα. Τα θεωρώ εξαιρετικά δύσκολα και μεγάλη την που λαμβάνεις. Όταν βάζεις το δικό σου λιθαράκι στην ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός παιδιού, είναι κάτι το ανεκτίμητο. Βεβαίως. Ειδικά όταν το βλέπεις πώς ξεκίνησε και πώς ήρθε σε ένα πλαίσιο και πώς σιγά σιγά με την ανάλογη υποστήριξη ανθίζει αυτό το παιδί. Τώρα, οι παιδοπόλεις αυτές, όπως και τα χωριά ΣΟΣ, φιλοξενούν παιδιά που δεν έχουν γονείς, φαντάζομαι. Φιλοξενούν παιδιά που είναι μακριά από την οικογένεια. Είναι μακριά. Το ΣΟΣ έχει λίγο διαφορετικό πλαίσιο φιλοξενίας παιδιών από ό,τι έχουν οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας οι παιδοπόλεις. Οι παιδοπόλεις δημιουργήθηκαν επί εποχή Φρυδερίκης. Τόσο παλιά. Βέβαια, ξεκινήσανε για να φιλοξενήσουν παιδιά μετά τον πόλεμο που είχαν χαθεί. Και μάλιστα τότε είχε ακουστεί ότι είχε ανοίξει τις πόρτες του σε πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που είχαν βρει και καταφύγιο στο εξωτερικό μέσα από τη διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας. Ξεκινήσανε 53, τώρα είναι 19 τον αριθμό. Οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Εργασίας τώρα. Πλέον μετά τον Ιούλιο του 2012 από το Υπουργείο Εργασίας. Όλη η πρόνοια έφυγε από το Υπουργείο Υγείας και έχει πάει στο Υπουργείο Εργασίας. Εσείς είστε σε μια συγκεκριμένη ή δεν είστε πλέον? Εγώ δεν είμαι πλέον. Ήσασταν πριν διοικήτρια όμως. Ήμουν διοικήτρια στην Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας από το Μάιο του 2010 μέσα από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, γιατί εγώ ήμουν κρατικός υπάλληλος στο Υπουργείο Παιδείας. Όταν ανοίξαν οι θέσεις για προέδρους και διοικητές, έκανα τα χαρτιά μου, στέλνοντας σε ένα βιογραφικό και επιλέχθηκε να πάω να υπηρετήσω εκεί για 20 μήνες, γιατί μετά άλλαξε το πλαίσιο, καταργηθήκαν οι διοικήσεις και συγχωνεύτηκαν σε μια μεγάλη ομπρέλα το Κέντρο Πρόνοιας Περιφέρεια.
Ιερείας Αττικής. Εσείς δηλαδή έχετε εμπειρία από ένα, μία από αυτές τις παιδοπόλεις, ναι, αλλά φαντάζομαι ότι όλες είναι αναλογικά. Με τον ίδιο τρόπο. Γίνεται η εισαγωγή των παιδιών, που η συγκεκριμένη παιδοπόλη είχε 3 έως 12, mm-hmm, παιδιά 3 έως 12, αγόρια κορίτσια μεικτά, είχε δυναμική 32 παιδιά. Ναι. Ήταν με εισαγγελική εντολή, είτε για προσωρινή φιλοξενία, κατάλληλα, είτε με αφαίρεση επιμέλειας από την οικογένεια, από όταν η οικογένεια δεν ανταποκρινόταν στο γονεϊκό της ρόλο. Στην Αθήνα υπήρχαν κακοποιημένα παιδιά εκτός, δηλαδή από παιδιά οικογενειών. Υπήρχαν παιδιά που ήταν είτε σωματικά είτε σεξουαλικά κακοποιημένα. Ήταν παιδιά τα οποία η οικογένεια είχε μια παραβατική συμπεριφορά, οπότε ήταν σε κάποιο σοφρονιστικό ίδρυμα η οικογένεια, οπότε το παιδί έπρεπε να παραπεμφθεί σε κάποιο πλαίσιο για να υποστηριχτεί και να μείνει. Ήταν παιδιά που είχαν χάσει τους γονείς τους γιατί μπορεί να ήταν χρήστες ουσιών. Ήταν παιδιά τα οποία δυστυχώς ξεκίνησαν με ό,τι πιο ακατάλληλο μπορεί να πει στις συνθήκες στη ζωή τους. Είναι τραγικό. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι τουλάχιστον οι φορείς που λειτουργούν στην Αθήνα και είναι το Κέντρο Βρεφών Μητέρα, το Αναρωτήριο Πεντέλης που εκεί έχουν αποβρέφει μέχρι 6 ετών, η Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας που είναι το επόμενο βήμα 3 έως 12 και η Παιδόπολη της Αγίας Βαρβάρας που έχει μόνο κορίτσια 13 και άνω, είναι η χαρτογράφηση της παιδικής προστασίας για το νομό Αττικής, που έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών. Αυτές οι παιδοπόλεις υπάρχουν μόνο στο νομό Αττικής? Οι δύο παιδοπόλεις, Άγιος Ανδρέας, Αγία Βαρβάρα, στην Αττική. Οι υπόλοιπες είναι ανά την Ελλάδα. Πόσα παιδιά μπορεί να φιλοξενήσει κάθε παιδοπόλη? Η παιδόπολη Άγιος Ανδρέας είχε 32 παιδιά, αλλά είχε τρομερές ελλείψεις σε προσωπικό. Δηλαδή αυτό που αντιμετώπισα εγώ ήταν αδιανόητο. Είχαμε μία γυναίκα για 16 παιδιά στον όροφο. Καταλαβαίνετε τι εκπαιδευτική προσέγγιση να δώσεις σε αυτά τα παιδιά, ώστε να τα υποστηρίξεις, γιατί τα περισσότερα ήταν εκτός εκπαιδευτικού πλαισίου. Mm-hmm. Υπήρχαν παιδιά 10 χρονών έγκλειστα στα Μέγαρα σε ένα στάβλο και δεν είχαν πάει ποτέ στη ζωή του σχολείο. Και αυτό το παιδάκι 10 χρονών έπρεπε να το βοηθήσεις, ώστε να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα. Διότι αισθανόσουν ότι έχεις το φυτώριο των σωφρονιστικών ιδρυμάτων ή των ψυχιατρικών καταστημάτων, αν τα αφήσεις απλά δίνοντάς τους μια τροφή, βέβαια, και μια στέγη. Αδιέξοδες καταστάσεις. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, και οι κρατικοί φορείς δυστυχώς δεν είχαν ανθρώπινο δυναμικό και είχαν τρομερή έλλειψη από πόρους. Μια καλή ευκαιρία τώρα με τη διαθεσιμότητα και με νέους ανθρώπους που θα μπορούσαν να πάνε να εξειδικευτούν. Θα υποστηριχθούν όμως, κυρία Κανελοπούλη, αυτά τα πλαίσια όπως πρέπει. Να σας πω κάτι. Όπως και να το κάνεις, ακόμα και σε υποστηρικτικές δράσεις θα μπορούσε να υποστηριχθεί το κέντρο, να επιβιώσει δηλαδή. Πάντως η δικτύωση ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Εμείς συνεργαστήκαμε με τα παιδικά χωριά σας και έτσι, γνωρίζοντας τον κύριο Τσαούση, μπλέχτηκα και εγώ στο χώρο της παιδικής προστασίας. Καθότι είμαστε φίλοι και συνεργάτες στο χώρο της τυφλότητας για πάρα πολλά χρόνια, όταν ανέλαβε διευθυντής στο κέντρο Ζάνιο, που είναι ένα κέντρο για παιδική προστασία για παιδιά αγόρια, κάναμε μία ημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία ήταν καταπληκτική το 2008, με 730 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ο ρόλος του σχολείου στα παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από την οικογένεια. Ήταν καταπληκτικό, διότι εκεί έβλεψε ότι αυτά τα παιδιά χρειαζόταν επιπρόσθετη στήριξη. Δεν είχαν αναπηρία, είχαν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έπρεπε να υποστηριχτούν ανάλογα. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η δική σας εμπειρία θα είναι καταπληκτική πάνω στα παιδιά, στα προβλήματα, στη λειτουργία των χωριών ΣΟΣ, τα οποία έχουν μια άλλη οργανωτική δομή, έτσι δεν είναι? Καταρχήν να πούμε ότι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ είναι διεθνής οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1000 μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Αυστρία από τον Χέρμαν Γκμάινερ και η διαφοροποίηση σε σχέση με τα υπόλοιπα ιδρύματα που λειτουργούσαν από τότε αλλά και μέχρι σήμερα είναι ότι τα παιδιά που φιλοξενούνται γίνεται μια αποκατάσταση του οικογενειακού περιβάλλοντος που είτε συνήθως δεν υπάρχει είτε αυτό αντιμετωπίζει πάρα πολλές δυσκολίες, με την μητέρα ΣΟΣ η οποία πλαισιώνεται από επιστημονικό προσωπικό προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στο ρόλο της. Δηλαδή υπάρχει ένας κεντρικός ρόλος στην δομή και την φιλοσοφία του παιδικού χωριού. Δεν μιλάμε για υιοθεσίες, μιλάμε για υποστήριξη μέχρι ποιας ηλικίας? Υποστήριξη μέχρι να γίνει η αποκατάσταση. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας όσον αφορά την υποστήριξη. Δηλαδή στα χωριά ΣΟΣ υπάρχουν παιδιά
με το ανώτατο όριο ηλικίας ή και το κατώτατο. Θα σας πω, καταρχήν τα παιδιά που φιλοξενούνται στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ έχουν την επιμέλειά τους, έχει αφαιρεθεί από το οικογενειακό περιβάλλον για διάφορους λόγους. Λόγους όπως μας είπε η κυρία Λεωτσάκου. Ακριβώς. Η παραμονή των παιδιών σε ένα παιδικό χωριό συνήθως είναι μέχρι τα 14, 15, 16 ετών περίπου. Όπου τα παιδιά μένουν σε αυτό το περιβάλλον το οικογενειακό, σε ένα σπίτι μέσα σε ένα παιδικό χωριό. Μετά την ηλικία των 15-16 ετών πηγαίνουν στις στέγες νέων, όπου εκεί πάλι υπάρχει το προστατευτικό περιβάλλον. Είναι δηλαδή συνέχεια των χωριών, είναι συνέχεια των χωριών. Από είναι τον ίδιο φορέα. Από τον ίδιο φορέα. Οι στέγες είναι δομές των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Όπου εκεί λειτουργούν με πιο αυτόνομες διαδικασίες, προετοιμαζόμενα προς την ενήλικη ζωή τους, στις σπουδές τους και οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάνουν στην ζωή τους. Από εκεί και πέρα ο στόχος είναι η αποκατάσταση των παιδιών. Αν αυτή επιτευχθεί στην ηλικία των 18-19 ετών, αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιδί. Αν δεν έχει επιτευχθεί σε αυτή την ηλικία, αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ κλείνουν εντός εισαγωγικών την πόρτα στο παιδί. Τα προβλήματα είναι... Συνεχίζουν την υποστήριξη μέχρι να γίνει πραγματική αποκατάσταση. Σκεφτείτε ότι είναι παιδιά που έχουμε την επιμέλειά τους, άρα έχουμε και την ευθύνη, την αποκλειστική ευθύνη για την εξέλιξή τους. Έχετε... είπατε ότι λειτουργούν αυτή τη στιγμή, εδώ στην Ελλάδα, από πότε αυτή λειτουργούν? Τη στιγμή, ναι, στην Ελλάδα τα παιδικά χωριά ΣΟΣ βρίσκονται από το 1975. Από το 1980 περίπου ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου χωριού στη Βάρη της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρία χωριά και προετοιμάζει το τέταρτο στην Κρήτη. Τα υπόλοιπα χωριά που λειτουργούν είναι αυτά στην τα τρία Θεσσαλονίκη. Είναι, είναι στη Θεσσαλονίκη, στο Πλαγιάρι. Πόσα και στην Αλεξανδρούπολη. Συνολικά στις δομές φροντίδας, όπως είναι τα παιδικά χωριά και οι ξενώνες κακοποιημένων βρεφών, υποστηρίζονται αυτή τη στιγμή περίπου 200 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Ταυτόχρονα... Σε 7 δομές δηλαδή. Σε τρία χωριά. Σε τρία χωριά. Δύο στέγες νέων και τρεις ξενώνες κακοποιημένων βρεφών. Οι ξενώνες είναι προεισαγωγικό στάδιο, ας πούμε. Ακριβώς είναι προεισαγωγικό στάδιο. Εκεί συνήθως υποστηρίζονται παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί, παραμεληθεί σε πολύ μικρή ηλικία. Οπότε υπάρχει ένα πρώτο στάδιο αποκατάστασης, θεραπευτικής αποκατάστασης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Και στη συνέχεια το παιδί θα μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του είτε σε ένα παιδικό χωριό ΣΟΣ είτε ακόμα και σε οικογένεια φιλοξενίας, που είναι μια καινούργια προοπτική που και στα παιδικά χωριά ΣΟΣ εφαρμόζεται έτσι με πάρα πολύ... Πάντως μέχρι τώρα μπορεί να υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες στα χωριά ΣΟΣ, αλλά με μια επαφή όπως... πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη. Φυσικά, θα έλεγα. Φυσικά και μια υποστήριξη από τα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Ναι. Φυσικά με την κατάλληλη υποστήριξη. Εν αντιθέσει με τους κρατικούς φορείς που κάνουν αναδοχή, όπως το Κέντρο Βρεφών Μητέρα, το Αναρωτήριο Πεντέλης και ο Άγιος Ανδρέας. Ο Άγιος Ανδρέας έχει 186 παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες. Είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι εξαιρετικά δηλαδή καλός για τα παιδιά. Γιατί φεύγουν από το κομμάτι του Ιδρύματος και μειώνεται έτσι ο χρόνος παραμονής τους σε ένα χώρο που δεν θα πρέπει να είναι. Μάλιστα. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει μετάβαση αμέσως με την αφαίρεση της επιμέλειας ή της προσωρινής εντολής για φιλοξενία. Τα παιδιά να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα πλαίσια αναδόχων οικογενειών, ούτως ώστε να μην υπάρχει ο χρόνος παραμονής στο ίδρυμα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλές ανάδοχες οικογένειες οι οποίες ζητούν να υιοθετήσουν παιδιά. Υπάρχουν, αλλά είναι. Και πολύ δύσκολο το θέμα της υιοθεσίας στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρουμε. Πολύ δύσκολο το θέμα της υιοθεσίας και το θέμα της αναδοχής ακόμα, όταν ένα πλαίσιο σαν τον Άγιο Ανδρέα έχει έναν κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος πρέπει να στηρίξει τα παιδιά που είναι μέσα στο ίδρυμα, να στηρίξει τις οικογένειες και παράλληλα να πάρει συνεντεύξεις και από πιθανές ανάδοχες οικογένειες, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα καπέλα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα φορέσει με επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, τα χωριά ΣΟΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενα από ό,τι μπορώ να γνωρίζω. Σωματίο. Δηλαδή, έχουμε δύο δομές τώρα. Η μία είναι κρατική δομή και η άλλη είναι ιδιωτική δομή. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Ιδιωτική πρωτοβουλία. Μη κερδοσκοπική, βέβαια. Δικαίου, φιλανθρωπικό σωματείο. Ωραία. Και τα έσοδα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από χορές και δωρές και χορηγίες. Και όπως καταλαβαίνετε, την εποχή της κρίσης αυτό το κομμάτι έχει περιοριστεί πάρα πολύ όσον αφορά τις δωρεές και τις χορηγίες. Όπως αντίστοιχα έκλεισαν και οι κρατικές δομές, έτσι. Ταυτόχρονα με την αύξηση των ετοιμάτων. Αυτά τα δύο είναι αντιστρόφως ανάλογα. Το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ τη λειτουργία. Στηριζόμαστε στη συμμετοχή του κόσμου, στις μικρές δωρεές,
αλλά και στον εθελοντισμό που βοηθάει πάρα πολύ το έργο μας. Είδα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα των χωριών σας, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μπορέσει κάποιος να βοηθήσει, να υποστηρίξει τα χωριά. Και πραγματικά θα έλεγα ότι είναι μια ευκαιρία η συζήτησή μας, για όσους μας ακούσουν, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα. Και εντάξει, νομίζω ότι θα μπορούσε ο καθένας το ελάχιστο να το κάνει, ας πούμε, και να υποστηρίξει την πρωτοβουλία. Είναι εξαιρετικά αυξημένη σε αυτή την περίοδο και μέσα από την ιστοσελίδα μας, το www.sos.pavlavillages.gr, μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προγράμματά μας, αλλά και τον τρόπο που κάποιος μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Και για να μην πάμε και σε τόσο δύσκολη διεύθυνση, να πούμε απλώς, σας γράψει χωριά SOS και θα βγει. Παιδικά χωριά και θα βγει. Θα ήθελα να σας προσθέσω ότι ένα κομμάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα παιδικά χωριά SOS, το οποίο και εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι, είναι το κομμάτι της πρόληψης, δηλαδή της υποστήριξης οικογενειών που έχουν παιδιά στο οικογενειακό περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να μην χρειαστεί να γίνει απομάκρυνση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον. Πώς φτάνετε σε αυτές τις οικογένειες, για πέστε μας. Μέσα από τα Γιατί κέντρα στήριξης. Γιατί μας είπε η κυρία Λεωτσάκου ότι εκεί τα παιδιά στις παιδοπόλεις πάνε μετά από εισαγγελική εντολή. Ωραία. Μέσα από τα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας, που εξαιτίας και της γενναίας δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος είχαμε τα τελευταία δύο χρόνια τη δυνατότητα να αναπτύξουμε 6 κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Εκτός από την Αθήνα, επίσης στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, στην Καλαμάτα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και μάλιστα ετοιμάζονται ακόμα δύο κέντρα, στην Πάτρα και στο Πειραιά. Ο στόχος των κέντρων είναι να δουλέψουν στο κομμάτι της πρόληψης σε μια εποχή που λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει εξαιρετικά μεγάλος αριθμός οικογενειών που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, κυρίως οικονομικά το τελευταίο διάστημα. Αναφερόμαστε σε οικογένειες που τα οικονομικά δημιουργούν πολλαπλασιαστικά προβλήματα. Ακριβώς. Αναφερόμαστε σε οικογένειες που μπορεί να έχουν μείνει και οι δύο γονείς άνεργοι ή σε οικογένειες που μπορεί να αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ βασικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, πολλές φορές και τη σύντηση των παιδιών πλέον. Αντιμετωπίζουμε και τέτοιου είδους πλέον περιπτώσεις. Έχουμε δυσκολία και σε αυτό το κομμάτι. Ναι, αυτό το βλέπουμε και στα σχολεία μερικές φορές. Ναι, βλέπουμε... Που είναι έντονο. Και όχι τόσο πολύ στην περιφέρεια, όσο πια στην Αθήνα, που πλέον το φαινόμενο στα είναι. Καλά, στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πράγματι. Το πρόβλημα είναι πλέον. Πολύ. Και σε περιοχές που δεν θα περίμενες. Αμπελόκηποι, ψυχικό, φιλοθέοι. Βλέπεις παιδιά τα οποία υποσιτίζονται ή που. Μάλιστα. Θα επιμείνω λίγο στην ερώτηση που σας έκανα. Δηλαδή, εσείς πώς ξέρετε, έρχονται οι οικογένειες και σας βρίσκουν ή έχετε πληροφορίες από τρίτους και προσεγγίζετε οι οικογένειες που πιθανόν να αναπτύξετε μια παραβατική... Με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Δεν υπάρχει ένας τρόπος που έρχονται οι οικογένειες. Ναι. Είτε από κάποια παραπομπή, από κάποια κοινωνική υπηρεσία ενός Δήμου, είναι ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος, είτε από την πληροφόρηση που μπορεί και οι ίδιοι γονείς να έχουν, παρά τις δυσκολίες μπορεί να έχουν πληροφόρηση, να γνωρίζουν δηλαδή ότι μπορεί να υποστηριχθούν από τη δική μας δομή, όπως αντίστοιχα και από άλλες δομές. Αυτή είναι η κυριότερη τρόπη. Και εμείς παραπέμπουμε από τα κέντρα διάγνωσης, διαφοροδιάγνωσης, υποστήριξης. Η δικτύωση επίσης είναι ένας τρόπος. Του Υπουργείου Παιδείας, όταν έρχονται παιδιά για αξιολόγηση στα κέντρα, είτε για μαθησιακές δυσκολίες, είτε για κάποια κενά τα οποία αντιμετωπίζουν, ή για ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, και βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειμμα στην οικογένεια, χρειάζεται υποστήριξη, και επειδή το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δομές για να υποστηρίξει ad hoc, παραπέμπουμε σε διάφορους φορείς, όπως τα κέντρα στήριξης οικογένειας και παιδιών. Καλό, πολύ καλό. Και είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης, το πώς μπορείς να επικοινωνήσεις καλύτερα τα προγράμματα σε χώρους που και γεωγραφικά μπορεί να απέχουν μακριά. Ή... Πάντως πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το τομέα και της δικτύωσης αλλά και της παρουσίας δομών υποστήριξης, η επαρχία πάσχει. Σε μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς. Μπορεί να μην έχει τον πληθυσμό που έχουν τα μεγάλα αστικά κέντρα σχετικά με παιδιά που έχουν ανάγκες ή οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν πολλές οικογένειες οι οποίες θα ήταν ευτύχημα αν είχαν μία αντίστοιχη υποστήριξη και αντιμετώπιση. Γενικότερα η περιφέρεια αιμορραγεί και στο θέμα της ενημέρωσης της σωστής, αλλά όπως είπατε και της υποστήριξης. Και ειδικά στο κομμάτι των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά και των παιδιών με αναπηρία. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Έχετε δει, δεν θέλω να το πω στατιστικά, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη όταν μιλάμε για παιδιά ειδικότερα. Έχετε δει το αποτέλεσμα της δουλειάς σας μακροπρόθεσμα, γιατί τώρα και οι δύο δομές υπάρχουν αρκετές δεκαετίες.
Και λογικά θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε την αποτελεσματικότητά τους. Ναι. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά, πώς προωθούνται στην εργασία, στην κοινωνία, στις επιστήμες, mm-hmm. τι τύχη έχουν, έτσι, υπάρχει μεγάλο ποσοστό. Όσον αφορά τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται σε κλειστά προγράμματα, ναι, εκεί έχουμε δει αποτελέσματα και υπάρχουν και από τα αποτελέσματα, παιδιά δηλαδή, τα οποία έχουν τελειώσει το σχολείο, έχουν μπει στο πανεπιστήμιο, κάποια από αυτά μπορεί να έχουν ξεκινήσει την επαγγελματική τους πορεία, κάποια από αυτά όμως μπορεί να δυσκολευτούν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαστε και σε μια εποχή, ξέρετε, που δεν είναι καθόλου εύκολο για οποιοδήποτε νέο άνθρωπο να αναζητήσει εργασία. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εμείς φροντίζουμε μέσα από προγράμματα εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και υποστήριξη να ενισχύσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Προσπαθούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα, σε κάποιες περιπτώσεις αργούμε περισσότερο για να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, ξέρετε, δεν είναι πάντως, κάτι. Πάντως, βλέπω τώρα ότι και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η προσαρμογή της στα ελληνικά δεδομένα και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εργασίας αναπτύσσουν και άλλες δομές επιχειρηματικότητας, όπως είναι η κοινωνική συνεταιριστική επιχειρηματικότητα, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που θα μπορούσαν ίσως και με την υποστήριξη του ΑΕΔ αυτά τα παιδιά ή και τα άλλα παιδιά που αποφυτούν από τα σχολεία της δευτεροβάθμιας ή και από τα πανεπιστήμια να αναπτύξουν και άλλες δράσεις με συνεργασία μεταξύ τους, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν το βίωμα μιας συλλογικότητας που ίσως θα διευκολύνει ακόμα περισσότερο να αναπτύξουν συλλογικές επαγγελματικές δράσεις. Και σε τομείς που είναι. Αναφερθείτε, αλλά πρέπει να σκεφτείτε ότι αυτό συνδέεται και με το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό που δυστυχώς δεν διδάσκεται στα σχολεία μας όπως θα έπρεπε να διδάσκεται. Δύσκολο, δύσκολο. Με αποτέλεσμα να γνωρίζουν τα παιδιά το τι υπάρχει έξω, ειδικά πρώτη Δευτέρα Λυκείου, ούτως ώστε να ξέρουν μετά πώς θα κατευθυνθούν. Ναι. Αυτό δυστυχώς εμάς ακόμα είναι πάρα πολύ πίσω. Έχετε συνεργασία με πανεπιστήμια, με τμήματα δηλαδή τα οποία έχουν ανάλογες δραστηριότητες, ανάλογο αντικείμενο. Και στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχολογικής υποστήριξης. Σίγουρα, κατά καιρούς έχουν έρθει και πανεπιστημιακά ιδρύματα που ζητάνε και φοιτητές να κάνουν ερευνητική εργασία πάνω σε θέματα παιδιών που μεγαλώνουν μακριά από την οικογένεια. Αλλά είναι τελείως διαφορετική η κατεύθυνση των κρατικών δομών των μονάδων φροντίδας παιδιών από των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Έχουν άλλη δυναμική, έχουν τη δυνατότητα του εξειδικευμένου προσωπικού, της υποστήριξης, ακριβώς της συνεχιζόμενης υποστήριξης, ενώ ένας κρατικός φορέας όταν έχεις μία γυναίκα τη νύχτα, νηπιοκόμο, με 32 παιδιά, 3 έως 12, δεν έχεις. Δεν είχαμε εκπαιδευτικούς για να τους κάνει μάθημα μέσα, να τα διαβάζει από τις 2.30 μέχρι τις 6. Από πλευράς εθελοντών δεν υπάρχει, δεν μπορεί να αναπτυχθεί δηλαδή αυτό το κίνημα. Οι εθελοντές θα βοηθήσουν. Αλλά και ο εθελοντής θέλει έναν άνθρωπο σημείο αναφοράς μέσα σε ένα χώρο. Δεν μπορεί να έρθει ο εθελοντής και να μην ξέρει τι θα κάνει. Υποστηρικτικά ενισχύουν το έργο μας και στα παιδικά χωριά είναι κάτι που γίνεται και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε κοντά μας εθελοντές. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ρόλος των εθελοντών είναι υποστηρικτικός σε πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ένα πρόσωπο φροντίδας, ένα πρόσωπο αναφοράς των παιδιών, παραδείγματος χάρη μια μητέρα ή ένας παιδαγωγός και να είναι εθελοντής. Ο εθελοντής θα βοηθήσει το έργο του παιδαγωγού και της μαμάς ως. Και αυτό το κομμάτι, ξέρετε, ο εθελοντισμός, αν το βλέπει κάποιος από οικονομική άποψη, δεν υπάρχει κάποιο όφελος για τον οργανισμό. Όχι, με την έννοια ότι χρειαζόμαστε λιγότερο προσωπικό, παραδείγματος χάρη, γιατί αυτό δεν ισχύει. Ο εθελοντισμός όμως είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία και χρειαζόμαστε εθελοντές σε πάρα πολλούς τομείς για να ενισχύσουν ένα έργο το οποίο, όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε, είναι πολύπλοκο. Και εμάς πολλοί εθελοντές έχουν εξελιχθεί σε ανάδοχοι γονείς. Γιατί γνωρίζουν το πλαίσιο, γνωρίζουν τα παιδιά που έρχονται και τα διαβάζουν τα απογεύματα και δεν έχουμε εκπαιδευτικούς να τα διαβάζουν. Οπότε υπάρχουν εθελοντές που έρχονται και τα διαβάζουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ανάδοχοι. Αλλά οι κρατικοί φορείς δεν έχουν τις δημόσιες σχέσεις, ας πούμε, που έχει το χαμόγελο του παιδιού ή τα παιδικά χωριά όσοι άλλοι. Άλλοι φορείς ιδιωτικοί που ασχολούνται στην παιδική προστασία. Μάλιστα. Πάντως θεωρώ ότι είτε αποτύχει βρεθεί κανείς σε αυτή τη δραστηριότητα, είτε από συνειδητή επιλογή, σαν άνθρωπος έχει τη μοναδική ευκαιρία να ανέβει έτσι και να ανορθωθεί αυτό στην κυριολεξία. Απόλυτα αυτό που λέτε. Δηλαδή είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος που εμείς οι υπόλοιποι, αν δεν το ζήσουμε από μέσα, βέβαια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, έτσι ακριβώς. Και είναι τυχεροί άνθρωποι που δουλεύουν
Τυχερή και άτυχη, γιατί το τυχερό είναι με την έννοια ότι αισθάνεσαι δημιουργικός και μπορείς να βγάλεις την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά σου, αλλά από την άλλη μεριά είναι και πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ υπεύθυνο, πάρα πολύ, ξέρω εγώ, θα το έλεγα και λίγο μοναχικό, με την έννοια ότι χρειάζεται να μπαίνεις σε διαλογισμό, ας πούμε, για να μπορείς να ανατροφοδοτήσεις. Θα λέγαμε ότι έχει δοκιμαστεί και ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης. Πάρα πολλοί συνάδελφοι μας σε δομές δουλεύουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα απλήρωτοι, και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έχοντας να ανταποκριθούν σε ένα έργο. Που απαιτεί καλή ψυχολογία, αν μη τι άλλο. Καλή ψυχολογία, ακριβώς όπως το λέτε. Δοκιμάζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα θα έλεγα, αν θέλετε, να το πείτε για να ακούσουν και όσοι μας ακούν, πώς μπορούν να βοηθήσουν, ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί να βοηθήσει κανείς. Εντάξει, μιλήσαμε για τον εθελοντισμό, είπαμε για την υποστήριξη μέσω χορηγιών ή δωρεών. Ένας απλός πολίτης που σας ακούει και που θέλει να βοηθήσει, τι μπορεί να κάνει? Θα σας έλεγα ότι το κομμάτι της πρόληψης, το κομμάτι της ενίσχυσης οικογενειών για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο και απαιτεί και πολλούς πόρους. Τις οικογένειες που υποστηρίζουμε, που είναι σε πανελλήνιο επίπεδο πάνω από 1000, τις υποστηρίζουμε και σε τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια, σχολικά είδη. Οπότε ακόμα και εκεί μπορεί κάποιος να βοηθήσει με τρόφιμα ή με ρούχα που είναι σε καλή κατάσταση ή με παιχνίδια. Είναι πάντα ευπρόσδεκτα και οι ανάγκες δυστυχώς συνεχώς αυξάνονται. Μάλιστα. Ωραία. Εγώ πολύ θα ωραία. Έλεγα, επειδή δεν έχουμε στη Λακωνία μία μονάδα κοινωνικής φροντίδας παιδιών, αλλά έχει ο Σεβασμιότατος αναπτύξει ένα τεράστιο έργο αναφορικά με τα ιδρύματα που υπάρχουν. Ο Μητροπολίτης μας, ο οποίος... ο Θεός μας έχει ευλογήσει να έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει πάρα πολλά στο κομμάτι των ιδρυμάτων. Νομίζω ότι ο κάθε Λάκωνας, αν σκεφτεί ότι πρέπει να υποστηριχθούν οι δομές που έχει δημιουργήσει ο Σεβασμιότατος, ξέρει εκείνος πώς θα υποστηρίξει. 1 ευρώ 50 λεπτά, το λάδι, το οτιδήποτε μπορεί να έχει περίσσευμα, θα είναι σημαντικό να το διαθέσει, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δομές, ειδικά της Λακωνίας, διότι δυστυχώς καλύπτει ένα τεράστιο κενό Σεβασμιότατος, που δυστυχώς το κράτος δεν το έχει ακουμπήσει. Δυστυχώς το κράτος δεν το, όχι μόνο δεν το έχει ακουμπήσει, αλλά από την άλλη πλευρά και με τη φορολόγηση, που αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, να ακούω τώρα ότι φορολογούνται τα παιδικά χωριά. Φυσικά, όχι. Φορολογούνται. Φορολογούνται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Γιατί οι δωρεές φορολογούνται επίσης. Αυτό ακριβώς. Ξέρω ότι και η Μητρόπολη. Τα ακίνητα φορολογούνται, δηλαδή είναι. Είναι ένα θέμα αυτό. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει όλη αυτή η μπίλια να γυρίζει, ας πούμε, και να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά θα ήθελα να ενώσω κι εγώ και εσείς, φαντάζομαι, τη φωνή μας. Και να πούμε, εντάξει, ας αξιολογηθεί το έργο των φορέων. Και από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι είναι κάποια προμετωπίδα άλλων πραγμάτων, ας φορολογηθούν και ας τα πάρουν και όλα. Αλλά όταν όμως δεν μπορούν να επιβιώσουν οι δομές και έργο, πάμε τώρα να φορολογήσουμε ένα κράτος που θα έπρεπε να τις χρηματοδοτεί και από το πάνω. Το ίδιο δεν στηρίζει τις δικές του δομές. Δεν ξέρω μετά πώς, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Η παιδική προστασία είναι ευθύνη, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Του κράτους. Του κράτους, φυσικά. Ακριβώς. Και όταν έρχεται ένας φορέας ιδιωτικός, ο οποίος την υποστηρίζει χωρίς να παίρνει χορηγία από το κράτος. Και έρχεται μετά το κράτος και τον φορολογεί γι' αυτό, γιατί επιχείρηση κάνει? Ναι, δυστυχώς ισχύει αυτό. Επιχείρηση κάνει. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δοκιμάζονται οι δυνατότητες λειτουργίας σε πάρα πολλούς φορείς. Και βλέπουμε καθημερινά φορείς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά πλέον. Εγώ δεν έχω καταλάβει το σκεπτικό πάντως. Δεν έχω καταλάβει το σκεπτικό αυτή τη συμπεριφορά. Τόσες διαφημίσεις από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Θα είχε ενδιαφέρον, αν το είχατε καταλάβει, να σας το πω. Γιατί κανείς δεν το έχει καταλάβει. Αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις, που δυστυχώς είναι ελάχιστες πια, και οι δωρεές είναι επίσης ελάχιστες λόγω της κρίσης. Μα το θέμα είναι ότι και οι δωρεές πλέον έπαψαν να αποτελούν αφορολόγητο ποσόν. Δεν έχει σημασία τι κάνεις, αν κάνεις δωρεές ή όχι. Φορολογείσαι και για τα χρήματα που καταθέτεις για αυτές τις δραστηριότητες. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω, είναι κάποια πράγματα που απλά χαμογελάς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο.
Ας μείνουμε αισιόδοξοι, ας μείνουμε με το χαμόγελο. Ναι, βασικά έτσι πρέπει να είναι. Και κυρίως ένα πράγμα που νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ας είμαστε όλοι μαζί. Ναι. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο το όλα τα προβλήματα. Καλύτερα, ακριβώς. Τα οποία είναι ολίγα και διωγγώνονται. Να στηρίξουμε και τα παιδιά που είναι το μέλλον. Κοιτάξτε, και το θέμα είναι να ελπίσουμε και να συμβάλλουμε να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στην κοινωνία μας και στην πολιτική δραστηριότητα, από όπου και αν προέρχεται, γιατί φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε ότι αυτό που μας λείπει είναι μια ορθολογική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δηλαδή, μέσα στην κρίση και στην ένταση και στον πανικό, πάψαμε πλέον να είμαστε λογικοί σε πολλά πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα θα σταματήσει κάποια στιγμή και ότι θα μπορέσουμε να τα βάλουμε τα πράγματα στην αξιολογική τους θέση και να δώσουμε ευκαιρίες και να υποστηρίξουμε τους φορείς που παίρνουν πρωτοβουλίες και δραστηριοποιούνται προς τέτοιες κατευθύνσεις. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να συμπληρώσετε κάτι άλλο ή να προτείνετε κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας. Εγώ προσωπικά είμαι και από εδώ στο οτιδήποτε. Βεβαίως, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Πάντως, το ότι ειδικεύεστε και στα άτομα με τυφλότητα, σημαίνει ότι σας δίνει και πρόσθετες εμπειρίες και από αυτό τον τομέα των ατόμων με αναπηρίες, όπου και εκεί, όπως βλέπετε και όπως έχουμε συζητήσει και με φίλους που ανήκουν στα σωματεία των ΑΜΕΑ, πάλι και εκεί δεν υπάρχει ο ορθολογικός χαρακτήρας που θα τους επέτρεπε να αισθανθούν μια ανακούφιση μέσα στο πρόβλημα το γενικότερο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι δύναμη στη δουλειά σας. Και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ό,τι αξίζει για το τραπέζι σας θα το βρείτε στην Κρεατοζωοεμπορική Μάνης. Κρέατα ντόπια, ελληνικά, σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Παραδοσιακό λουκάνικο και σύγκλινο μανής με σφραγίδα ποιότητας τσατσούλης. Ακόμη κοκόρια χωριάτικα, τυροκομικά, κατεψυγμένα. Στο κατάστημά μας στη Σπάρτη, Όθωνος Αμαλίας 71, λειτουργεί ψητοπολείο με ψητά σούβλας αλλά και της ώρας. Κοκορέτσι, κοντοσούβλι, αρνί σούβλας, χειροποίητο σουβλάκι, χοιρινό ή κοτόπουλο που μπορείτε να τα συνοδεύσετε με μπύρα ή αναψυκτικά. Τηλέφωνο 2731083514. Κρεατοζωοεμπορική Μάνης Τσατσούλης. Σπάρτη, Γήθιο, Αρεόπολη. Τέσσερις γενιές παράδοση. Βιντεοσκοπήστε το γάμο σας ή τη βάφτιση των παιδιών σας. Κρατήστε ζωντανές τις στιγμές από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής σας. Απέλα Studio. Φωτογραφική κάλυψη γάμων και βαπτίσεων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και τους πιο έμπειρους φωτογράφους. Βιντεοσκόπηση με απόδοση high definition και δυνατότητα αποθήκευσης σε Blu-ray. Δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ για την παρουσίαση του γάμου και της βάπτισης και φυσικά το CD με όλες τις φωτογραφίες δικό σας. Απέλα Studio. Πάντα με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνα 27310-89860 και 697-6767-874 και στην ιστοσελίδα www.apella.gr. Απέλα Studio. Φωτογραφίσεις και βιντεοσκοπήσεις εκδηλώσεων.